Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι εκεί, τα μέλη του συλλόγου και όχι μόνο μας παρακολουθούν, μας στέλνουν υλικό, φωτογραφίες, μέσα από δράσεις. Και έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια μια ξεχωριστή σχέση. Και υποχρέωσή μας, λίγο πριν κατέβουν και πατήσουν το πόδι στην Κρήτη, να πάμε να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε. Τη βλέπουμε την κυρία Γιουμπάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, κρυβοχαιρετίσματα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από ένα μικρό κομμάτι Κρήτης. Ετοιμάζετε βαλίτσες. Πώς? Αλλά τώρα σας διέκοψα. Και όπως λέει και η Μαντινάδα... Αρισμαρή και έρωτα η Κρήτη μας μυρίζει. Σε ένα δουνιά ολόκληρο ανθή και λουλούδι. Ξέρετε κυρία Γιουμπάκη πόσα μηνύματα λαμβάνουμε από θέωσης για σας φυσικά μετά από κάθε σύνδεση. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο γιατί βγάζετε μία ζωντάνια και μία αγάπη για την Κρήτη ξεχωριστή. Και επανέρχομαι. Βαλίτσες ετοιμάσατε. Την άλλη εβδομάδα θα κατηφορήσω και εύχομαι να έρθω να σας βρω και να από κοντά να σβήξουμε, να πιούμε την τσικουδιά μας. Και έχετε και μία ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε θέλετε θα συνεννοηθούμε να έρθείτε στο χωριό μας, στην αυλή μας. Ό,τι θέλετε εσείς. Να πάμε. Για πείτε μας λίγο από την επαφή που έχετε με άλλα μέλη του Συλλόγου Κριτών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουν πώς και πώς να έρθει η στιγμή να κατέβουν. Για πείτε μας, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα εσωτερικό τουρισμό. Είναι η περίοδος τώρα, κακά τα ψέματα, που ετοιμάζουμε όπως είπατε βαλίτσες. Ο νους μας είναι να κατεβούμε στα χωριά μας, στους συγγενείς μας. Να κάνουμε και τα μπάνια μας βέβαια, συνδυάζουμε το τρεφλό με το ωφελήμου και να περάσουμε τις ημέρες της άδειας, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, γιατί και ο χειμώνας, ξέρετε πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος, οπότε οι διακοπές χρειάζονται. Στη Θεσσαλονίκη πώς είναι το κλίμα, ξέρετε είναι και ένα σταυροδρόμι για να πας Χαλκιδική, η Εύη Σπανού τα ξέρει βέβαια, λατρεμένος εκεί προορισμός Εύης. Βλέπετε κόσμο, υπάρχουν τουρίστες. Για πείτε μας λίγο, στη Θεσσαλονίκη τι κυριαρχεί. Θέλουμε, η πόλη της Θεσσαλονίκης από τουρισμό έχει πάρα πολύ. Και αυτό το οποίο με χαροποίησε το Πάσχα όταν επέστρεφα μάλλον τον προηγούμενο μήνα από Κρήτη για Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο το Χανίο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτο από τουρισμό. Οπότε αυτό είναι ευίωνο. Η Χαλκιδική σίγουρα θα γεμίσει από τουρίστες. Είναι και ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά και οι ξένοι που έρχονται. Θέλω να ελπίσω ότι και από ό,τι λένε και οι τουριστικοί πράκτορες ότι θα κινηθούμε στα πέστα του 2019. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Λίγο είναι... εκεί το θερμαϊκό πρέπει να προσέξουμε και να καθαρίσουμε με κάποιο τρόπο και όλα τα υπόλοιπα ναι, είναι... Αυτό... Ναι. Είναι αυτό που λένε η κυρία Γιουμπάκη για τη Χαλκιδική που είπατε ότι τα Σαββατοκύριακα αδειάζει η Θεσσαλονίκη, γεμίζει η Χαλκιδική. Τις καθημερινές το αντίθετο. Μα δεν λένε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Από τον άλλο μήνα. Σωστό. Εμείς λέμε σαν την Κρήτη δεν έχει. Έτσι. Σωστά. Σωστά. Σαν την Κρήτη που θες. Λοιπόν κυρία Γιουμπάκη σας περιμένουμε. Κάθε ναι. μέρος έχει την ομορφιά. Έχει την ομορφιά. Για πείτε μας και μία κουβέντα βέβαια, πρέπει να αναφερθούμε και για την επέτειο από το θάνατο του επαναστάτη Δασκαλογιάννη σήμερα. Σήμερα ακριβώς 251 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Δασκαλογιάννη, του πρωτομάρτυρα των κρητικών επαναστάσεων. Μαρτυρικό θάνατο είχε βρει, μεγάλες σελίδες, λαμπρές σελίδες και για το έργο του, για την προσφορά του και φυσικά για το θάνατο. Όλοι οι ήρωες πεθαίνουν με μαρτυρικό θάνατο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και όπως επίσης πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα ανήψια μας για την ιστορία μας. Αυτός ο τόπος έχει ιστορία και δεν πρέπει να τη ξεχνάμε ποτέ.
Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάτε, κυρία Γιουμπάκη, και βεβαίως ο σύλλογός σας κάθε χρόνο δεν παραλείπει να έχει έτσι ενεργό συμμετοχή σε τέτοιου είδους επετείους και να δίνει το παρόν είτε στη Θεσσαλονίκη με τον δικό του τρόπο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όπου δεχόμαστε, όποιοι μας προσκαλέσουν, πάντα είναι ανοιχτός αρρωγός παράδοσης και πολιτισμού. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, γιατί και οι εποχές μας, έχουμε πει κατά καιρούς, είναι πολύ δύσκολες. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και το οικονομικό λίγο. Χίλια δυο πράγματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά παρόλα αυτά όμως είμαστε κύτταρο πολιτισμού και στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Μάλιστα. Κύριε Γιουμπάκη, με το καλό να σας δούμε από κοντά, να τα πούμε από κοντά. Μας μεταφέρατε ένα ξεχωριστό κλίμα. Οι κριτικοί της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν και ετοιμάζουν απόβαση στην πατρίδα τους. Απόβαση εντός αγωγικών, βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.